I'm on every island in Greece to introduce you to these amazing mechanics of Philotimo. After some of the worst floods the island of Evia had ever experienced, these guys came here to help the people that lost everything and specifically help them fix cars like this one that professional mechanics had told them to throw into the rubbish because they couldn't be fixed. But Greek Philotimo can fix almost everything. Αυτό, παιδιά, ξεκίνησε από τότε που είδα τις φωτογραφίες στο Μπούρτζι με τα κατεστραμμένα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν ανεβάσει άνθρωποι ότι δεν φτιάχνονται και ότι οι μηχανικοί εδώ πέρα στην περιοχή τους είπαν ότι είναι για πέταμα. Όταν θα πας ένα μεσημέρι στη Σοφία και το δει έτσι και σας πει, πέτα το πάρε άλλο. Δεν μπορούσα να δεχτώ γενικότερα ότι δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα αυτοκίνητο. Φώτα και φώτα το κάδρο μας έχει, άψογα. Έτσι γίνεται, για να ξέρετε. Ξεκίνησε ο Βασίλης και ένας-ένας. Ουσιαστικά όλοι ακυρώσαμε τις διακοπές μας και ήρθαμε να βοηθήσουμε. Όλο και κάτι φτιάχνουμε, όλο και κάτι ξέρουμε. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να τους βοηθήσουμε. Να μην το πετάξουμε, να το φτιάξουμε. Όσο μπορούμε, σε ό,τι μπορούμε. Γιατί μάγοι δεν είμαστε. Όλα φτιάχνονται αν έχεις διάθεση. Χαίρομαι που τους διαψεύδω όλους. Και τελικά έχουμε φτιάξει πάρα πολλά αυτοκίνητα. Και δεν θα σταματήσουμε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Φλένεις τα πάντα. Όλα αυτά έχουν φάει τόσο λάσπη που κάτι χειρότερο δεν μπορούμε να τους κάνουμε. Αυτό εδώ το ρήμα είναι ένα ειδικό, σαν το σκουπιακό είναι. Και όλα αυτά πρέπει να περάσουμε αυτό το ρήμα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα δουλέψει αλλιώς. Έχουμε αντιμετωπίσει αυτοκίνητα που είναι σχεδόν στα προσκέφαλα γεμάτα με τόνους λάσπης μέσα. Ήταν πολύ στενάχωρο όλο αυτό. Γιατί δεν το περιμέναμε, η τηλεόραση δεν είχε δείξει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και όλη αυτή την καταστροφή. Μας ξύπνησε ο συναγερμός, 5 και 20. Μου λέει ο σύζυγος, σήκω, πνιγόμαστε. Αυτό είναι μέσα στο σπίτι. Η αυλή μου είχε ένα μέτρο νερό, ήταν το σπίτι μισό. Να περνάει ο δρόμος χύμαρος, να παρασύρει ο χύμαρος τα αυτοκίνητα και περνάει να πηγαίνει στη θάλασσα. Πρέπει να είναι και 300 σπίτια εκεί, που αυτοκίνητα μέτρα. Βγάζανε από τη θάλασσα. Δεν μπορώ να σου πω. Ναι, δεν έχει σπίτι να μείνει, είναι φιλοξενούμενη και καθόταν και μας μαγείρευε για να φάμε και να μας ευχαριστήσει. Εγώ θα πάω αυτά από τα χεράκια σας. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει. Αυτό είναι ο Έλληνας. Και να μην το ξεχνάμε γενικότερα, να μην ξεχνάμε τι είναι ο Έλληνας. Είναι πολύ βασικό. Δεν είναι τα λεφτά ο Έλληνας. Σίγουρα. Πάρτε και μπυρίτσες και ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Άλλος, ποιος θέλει την πυρία. Κύριε, με το πράσινο. Εσείς, ο Μπάμπα. Πάνω φέρω κάλλιο. Τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά. Από εδώ μόνο στον Μπούρτζι είναι κοντά στα 500 αυτοκίνητα. Αυτά που μου έχουν στείλει σε μηνύματα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ίντερνετ, οπότε δεν μου έχουν στείλει. Ένα αυτοκίνητο, αν όλα μας πάνε καλά, θέλει περίπου 2 μέρες. Ένα μπουζί. Πατά! Δηλαδή, αναλόγως τι αντιμετωπίζουμε, αν μπορούμε να βρούμε ανταλλακτικά, δεν είναι τόσο απλά όσο τα βλέπετε σε ένα βίντεο. Πρέπει να έχεις Φιλότιμο αρχικά. Αν έχεις τη διάθεση, μπορείς να βρεις τον τρόπο. Γενικότερα, για μένα ο Έλληνας είναι ένας άνθρωπος καλόκαρδος, χαμογελαστός και βοηθάει τους συμπολίτες. Αλλά νομίζω ότι έχουν κλειδώσει όλοι και έχουν κάτσει στον καναπέ του σπιτιού τους, ένα Facebook να γράφουν. Δεν χρειάζεται να έχεις λεφτά για να βοηθήσεις κάποιον, παιδιά. Βάζεις τα χεράκια σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ γιατί τέτοια ευγένεια, τέτοια πράξη, έτσι δεν έχω ξαναδεί ποτέ πραγματικά. Πέσανε με τέτοιο ζήλο στη δουλειά, μέναν εδώ, μου έχουν κάνει το καλύτερο. Το καλύτερο. Και άμα το δω και να το οδηγήσω κιόλας, τότε να δεις χαρές.